Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα, ομολογώ, με εξαιρετικό ενδιαφέρον αλλά και με ειλικρινή κατανόηση την προσπάθεια που κατέβαλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά σε αυτήν εδώ την αίθουσα να μας πείσει και να πείσει και τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί ότι ξανακαταστρέφουμε τη χώρα, ότι διαλύουμε την οικονομία, ότι βυθίζουμε στο τέλμα την οικονομία και την κοινωνία και ότι παραλάβαμε τον παράδεισο τον Δεκέμβρη του 2015 και έχουμε πάει τη χώρα στην κόλαση. Και δεν έφερε και τίποτα καινούριο σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα που διαρκώς εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα η πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναπαράγει και δεν τα αναπαράγει μόνο αυτή. Με μία πρωτοφανή υπεροπλία σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, η ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία αναπαράγεται ξανά και ξανά και ξανά. Παρακολουθώντας όμως τον κύριο Μητσοτάκη σκέφτηκα το εξής. Ότι τελικά δεν αρκεί στην πολιτική να έχεις υπεροπλία στα μέσα επικοινωνίας, επικοινωνιακή υπεροπλία. Να έχεις μαζί σου όλα τα κανάλια και τους καναλάρχες, όλες τις εφημερίδες και τους εκδότες, όλους τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, όλα τα social media, εν πάση περιπτώσει τα καλοπληρωμένα τρόλ του διαδικτύου. Δεν αρκεί. Τι ξέρετε γιατί δεν αρκεί? Δεν αρκεί γιατί στο τέλος της ημέρας πολιτική δεν είναι μόνο η επικοινωνία, είναι σημαντική η επικοινωνία. Δεν την υποτιμώ. Αλλά πολιτική δεν είναι μόνο η επικοινωνία. Η πολιτική θέλει και στρατηγική, και επικοινωνιακή στρατηγική, αλλά και επί της ουσίας στρατηγική. Θέλει και μυαλό, θέλει και ψυχή και πάνω απ' όλα, όσο δυνατός κι αν είσαι στα μέσα της επικοινωνίας, η πολιτική έχει να κάνει και με την πραγματικότητα, με τα βιώματα, με τη ζωή, με τις προσδοκίες των ανθρώπων. Και σας παρακολουθώ τόση ώρα, κύριε Μητσοτάκη, να κάνετε αυτή την αξιόλογη προσπάθεια να πείσετε, αλλά η αίσθηση που έχουμε οι περισσότεροι σε αυτήν την αίθουσα, πιστεύω η πλειοψηφία όσων παρακολουθεί, είναι ότι δεν τα καταφέρνετε να πείσετε. Δεν τα καταφέρνετε. Κάποιοι θα σπεύσουν να πούν, και θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι δεν συμφωνώ, ότι δεν τα καταφέρνετε γιατί δεν το έχετε. Όχι, δεν είναι αυτό. Και εγώ, ξέρετε, δεν σας υποτιμώ καθόλου ως αντίπαλο. Ίσα-ίσα. Θεωρώ ότι είστε ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος. Ξέρετε γιατί δεν τα καταφέρνετε? Δεν τα καταφέρνετε γιατί είστε αυτοεγκλωβισμένος σε μια αδιέξοδη στρατηγική. Στην στρατηγική του ψευδοπροφήτη που διαρκώς προφητεύει την καταστροφή και συνεχώς διαψεύδεται. Διότι μια η καταστροφή, δυο η καταστροφή, τρεις η καταστροφή και όταν δεν έρχεται η καταστροφή, μάλλον απαξιώνεται αυτός που την προφητεύει. Και ξέρετε, αυτή η στρατηγική που έχετε επιλέξει, και πολιτική στρατηγική και στρατηγική επικοινωνίας, ξέρετε, έχει ημερομηνία λήξης. Στην αρχή πράγματι δημιουργείται μία ένταση. Προσελκύεται το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, κινδυνεύετε εσείς να γίνετε γραφικός. Και πολύ φοβάμαι, ακούγοντάς σας και σήμερα, αν συνεχίσετε έτσι, δεν είναι μακριά εκείνη τη στιγμή. Φανταστείτε μόνο, κύριε Μητσοτάκη, φανταστείτε τον εαυτό σας σε 2 χρόνια από σήμερα, το Μάιο του 2019, όταν θα βρισκόμαστε λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, σε προεκλογική περίοδο, όπου θα είναι η πρώτη κάλπη που θα αναμετρηθούμε, γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί και τα κόμματα αναμετρώνται στην κάλπη όταν στείνεται, όχι στις δημοσκοπήσεις ούτε στα μέσα. Φανταστείτε λοιπόν, το Μάιο του 2019 θα έχετε κλείσει κοντά 3,5 χρόνια αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα 3,5 ολόκληρα χρόνια
αρχηγός ενός κόμματος που θα ζητά και θα προβλέπει αδιάλειπτα επί 3,5 χρόνια εκλογές και αυτές δεν θα έρχονται. Θα είστε επί 3,5 χρόνια αρχηγός ενός κόμματος που θα προβλέπει αδιάλειπτα κόφτες, καταστροφές και αποτυχίες, αλλά ούτε οι κόφτες θα ενεργοποιούνται, ούτε οι καταστροφές και οι αποτυχίες θα επαληθεύονται και θα γίνονται πραγματικότητα. Επί 3,5 χρόνια. Πώς το σκέφτεστε αλήθεια αυτό? Είναι μια σοβαρή στρατηγική και για εσάς και για το κόμμα σας. Σήμερα κύριε Μητσοτάκη είχατε μια ευκαιρία, δεν το καταλάβατε μάλλον, αλλά είχατε μια ευκαιρία. Είχατε μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για την παράταξή σας, να αλλάξει το αφήγημα. Και αυτή την ευκαιρία την πετάτε. Γιατί τι λέτε σήμερα στον ελληνικό λαό που μας ακούει? Λέτε στον ελληνικό λαό δύο πράγματα. Δύο πράγματα επί της ουσίας. Τα άλλα τα έχετε πει ξανά και ξανά και ξανά. Δύο πράγματα. Ότι η κυβέρνηση φέρνει τέταρτο μνημόνιο και ότι τα αντίμετρα είναι αέρας κομπανιστός. Μάλιστα. Εγώ κύριε Μητσοτάκη θα τις κρατήσω αυτές τις δηλώσεις σας και μάλιστα θα ζητήσω και από τους συνεργάτες μου να ετοιμάσουν από τώρα τα σποτς των ευρωεκλογών δύο χρόνια από σήμερα με τις δηλώσεις αυτές. Για να θυμάται ο ελληνικός λαός τι λέγατε τόσα χρόνια. Γιατί το Μάη του 2019, κύριε Μητσοτάκη, που θα είναι πραγματική προεκλογική περίοδος για ευρωεκλογές, όχι μόνο δεν θα είμαστε σε τέταρτο μνημόνιο, όχι μόνο δεν θα έχουμε τέταρτο μνημόνιο όπως μας λέτε σήμερα, αλλά θα διανύουμε ήδη σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο εκτός μνημονίων, γιατί θα βγούμε οριστικά το καλοκαίρι του 2018, κύριε Μητσοτάκη. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα και μάλιστα στην ώρα του, μπορεί και πιο πριν. Και θα έχουμε επίσης το Μάη του 2019 και 5 μήνες μέσα στο 2019, εις τους οποίους 5 μήνες θα έχουν ενεργοποιηθεί κανονικά όλα τα αντίμετρα που σήμερα εσείς τα ονομάζετε αέρα κοπανιστό. Όλα τα αντίμετρα που σήμερα εσείς ετοιμάζεστε να τα καταψηφίσετε στην ονομαστική ψηφοφορία ένα προς ένα. Αέρας κοπανιστός για σας, που όμως τότε θα ανακουφίζουν, διότι θα είναι κοντά 2 δις, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και συμπολίτες μας, που σήμερα σας ακούνε και δεν θα το ξεχάσουν ότι τα καταψηφίσατε. Δεν θα το έχουν ξεχάσει σε 2 χρόνια από σήμερα. Και σας ερωτώ, κύριε Μητσοτάκη, πώς θα πάτε στις ευρωεκλογές του 19, με ποιο αφήγημα και με ποια αξιοπιστία? Ποιος θα σας πιστεύει τότε? Ελπίζω και ξέρετε... Παρακαλώ, ησυχία. Εγώ σας άκουσα με προσοχή, θέλω να ακούσετε κι εσείς. Ελπίζω, διότι θα μου πει κανείς τώρα κόπτεσαι για τη στρατηγική της, του αντιπάλου σου. Κοιτάξτε, η χώρα θα ήταν ευτύχημα αν μπορούσε αυτή την ώρα να έχει μια αντιπολίτευση που να μπορούσε να αντιληφθεί ότι είναι αναγκαίο να αλλάξει τώρα αφήγημα. Τώρα που δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια σε αυτόν τον τόπο να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Και άρα ενδεχομένως να ήταν χρήσιμη και η συνεισφορά μια σοβαρή αντιπολίτευση σε αυτή την προοπτική. Ελπίζω ο χρόνος μέχρι τότε βέβαια να σας βοηθήσει με νυφαλιότητα να ξαναδείτε τη στρατηγική σας. Πολύ φοβάμαι όμως ότι υιοθετώντας διαρκώς τις συμβουλές των ακραίων στην παράταξή σας και ιδίως του αντιπροέδρου σας, του κυρίου Γεωργιάδη, πολύ δύσκολα θα καταφέρετε να αλλάξετε στρατηγική. Και προσέξτε, κύριε Μητσοτάκη, μην παραχωρώντας την ηγεμονία στους ακραίους της παράταξής σας, βρεθείτε τελικά και προεκπλήξεων. Διότι τους έχετε παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού και στο τέλος μπορεί να χάσετε και το σπίτι. Αλλά αυτό είναι δική σας δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ κατανοώ, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, απολύτως, όπως είπα και στην αρχή, κατανοώ τον κύριο Μητσοτάκη και κατανοώ γιατί είναι τεράστιο δομικό πρόβλημα
δομικό πρόβλημα, όχι επικοινωνιακό, πολιτικό. Στρατηγικό πρόβλημα το γεγονός ότι κλείνει η αξιολόγηση και οδεύουμε επιτέλους μετά από 7 ολόκληρα χρόνια σε μια συνολική συμφωνία που περιλαμβάνει και το χρέος και άρα περιλαμβάνει και το διάδρομο, το μεσοπρόθεσμο για την αποπληρωμή και τη δυνατότητα δηλαδή η χώρα να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και άρα να βγει οριστικά από τα μνημόνια. Είναι πρόβλημα διότι πλέον περνάμε, όσο και αν κάποιοι επιμένουν μονότονα σε μια καραμέλα, περνάμε σε μια θετική ατζέντα. Πώς να το κάνουμε? Μια θετική ατζέντα και για τη χώρα, αλλά και για την κοινωνία. Την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Και ξέρετε, όταν αυτό καταστεί πραγματικότητα αντιληπτή στην πλειοψηφία της κοινή γνώμη και των Ελλήνων πολιτών, θα έχετε χάσει και τον μοναδικό σας σύμμαχο όλα αυτά τα χρόνια. Τον φόβο και την καταστροφολογία. Γιατί μόνο σε αυτά στηρίζεστε τόσο καιρό. Σας προκαλώ να ρωτήσετε έναν πολίτη, μιας και εσείς κυκλοφορείτε πάρα πολύ, αλλά εμείς δίθεν δεν κυκλοφορούμε και είμαστε κλεισμένοι. Μάλλον θυμάστε τα δικά σας τότε που ήσασταν εγκλωβισμένοι και δεν μπορούσατε να πάρετε ανάσα. Ρωτήστε έναν πολίτη έξω στον δρόμο. Ρωτήστε του. Και πείτε του, τι προτείνει ρε παιδιά ο κ. Μητσοτάκης για τη χώρα? Στοιχηματίζω ότι θα σας απαντήσει ότι αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι ο Τσίπρας δεν τα κάνει καλά και μας καταστρέφει. Γιατί αυτό λέτε συνέχεια. Θετική πρόταση έχει, να τον ρωτήσετε. Κανείς δεν θα θυμάται να σας πει, κύριε Μητσοτάκη. Κανείς. Και δεν θα θυμάται κανείς, διότι όσο μιλάτε, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε προτάσεις, να μην σας υποτιμώ, αλλά το 95% της παρουσίας σας το αφιερώνετε σε μια αρνητική και καταστροφολογική κριτική. Μόνο αρνητική εικόνα έχει η ελληνική κοινωνία για αυτά που λέτε εσείς. Και ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει να γίνει πρωθυπουργός λέγοντας ότι οι άλλοι είναι κακοί. Πρέπει και ο ίδιος να αποδείξει ότι έχει πρόταση. Τώρα όμως, τι γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Τι γίνεται? Αυτό που γίνεται είναι ότι εσείς αντιδράτε με τη λογική που λέει ότι αν η πραγματικότητα δεν συνάδει με αυτά που λέτε εσείς, δεν συνάδει μαζί σας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Θέλω να σας θυμίσω τι είχατε πει στους βουλευτές σας λίγες μέρες πριν, λίγους μήνες πριν, στις 24 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, όταν κάνατε κοινοβουλευτική ομάδα. Είχατε πει ότι η χώρα βουλιάζει ξανά στο τέλμα της παρακμής και κανείς δεν ξέρει, 24 Φλεβάρι, αν και πότε θα κλείσει η αξιολόγηση. Ήταν η περίοδος, σας θυμίζω, λίγο πριν, που στα μέσα ενημέρωσης ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει καθαρά την αλήθεια. Την αλήθεια της γραμμής σας. Δεν θέλουμε να κλείσει αξιολόγηση. Θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση και να έρθουμε εμείς. Γιατί αυτοί δεν θέλουν, δεν μπορούν, καθυστερούν. Θα έρθουμε εμείς και θα περάσουμε όλα τόσα και άλλα τόσα. Και σας θυμίζω ότι τότε στο τραπέζι δεν υπήρχαν ούτε αντίμετρα, ούτε επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ούτε προοπτική για το χρέος. Και μας κατηγορούσατε ότι δεν κλείνουμε τη διαπραγμάτευση, γιατί λέει έχουμε αριστερές ιδεοληψίες, επειδή διεκδικούμε από τους δανειστές μας την επιστροφή και της Ελλάδας στα πλαίσια της εργασιακής κανονικότητας. Όταν εμείς βγάζαμε τη διαπραγμάτευση από τις κλειστές αίθουσες του Χίλτον και την πηγαίναμε στις συνόδους κορυφής και στη σύνοδο των 7 νότιων χωρών της Ευρώπης για να αναδείξουμε τη σημασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες να εφαρμόζεται η εργασιακή κανονικότητα που εσείς καταργήσατε, μας λέγατε ότι έχουμε ιδεοληψίες. Όταν όμως καταφέραμε, γιατί σας αρέσει να αναφέρεστε και να κάνετε αυτό το παιχνιδάκι, το παιχνιδάκι των δηλώσεων, και ναι βεβαίως εμείς όταν κάνουμε διαπραγμάτευση και ήμασταν και έτοιμοι να προχωρήσουμε μέχρι τα άκρα, αν δεν πάρουμε αυτά τα οποία θα καθιστούσαν μια συμφωνία ισορροπημένη, μια συμφωνία που θα μας έδινε όμως μέσα από τη συνολική λύση την προοπτική εξόδου, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Όταν λοιπόν έγινε φανερό όμως ότι θα εφαρμοστούν
ότι θα έχουμε και αντίμετρα και ότι δεν θα εφαρμοστούν τόσα κι άλλα τόσα, όπως λέγατε εσείς, αλλά για κάθε αρνητικό μέτρο που ψηφίζουμε σήμερα θα ψηφίζετε και ένα ισόποσο θετικό, και ιδίως όταν έγινε φανερό ότι προχωράμε επιτέλους στην πολυπόθητη απομείωση του χρέους που θα ανοίξει έναν διάδρομο, έναν οδικό χάρτη, έναν διάδρομο δεκαετίας και τη δυνατό, για την αποπληρωμή μέσα από τις αγορές και τη δυνατότητα να σταθούμε μόνοι στα πόδια μας και να βγούμε από τα μνημόνια, και συμφωνήσαμε, τότε η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα μέσα ενημέρωσης που την στηρίζουν άλλαξαν τροπάρι. Δεν μας λέγανε πια και δεν μας λένε πια ότι καταστρέφουμε τη χώρα επειδή δεν υπογράφουμε την όποια συμφωνία, όπως μας λέγαν τότε, και καθυστερούμε, αλλά ότι την καταστρέφουμε, αυτός είναι κοινός παρονομαστής, επειδή έχουμε συμφωνία. Και προσπαθούν μάλιστα να μας πείσουν ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι περισσότερα και βαρύτερα από τα ισόποσα θετικά. Και όταν ακούω εδώ και πολύ καιρό αυτή τη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε, μου έρχεται στο μυαλό ένα quiz που μας έβαζαν όταν ήμασταν μικρά παιδάκια στο σχολείο και μας λέγανε τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι. Είμαι σίγουρος, κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν θα απαντούσατε σωστά σε αυτό το quiz όταν ήσασταν παιδί. Το πλέον όμως φεδρό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλέον φεδρό είναι ότι αλλάζοντας τροπάρι ξαφνικά έρχεστε εδώ και μας παρουσιάζεστε ως αντιμνημονιακοί, και μάλιστα αντιμνημονιακοί που ενδιαφέρονται και για τις κινητοποιήσεις και για την οργή του λαού που έχει γίνει ποτάμι, μέχρι και Θοδωράκη ανακαλύψατε σήμερα. Και δεν εννοώ τα τραγούδια του. Το πλέον φεδρό είναι αυτό. Εσείς άλλο που ποτάμι μήνες... και άλλο Θεοδωράκη από εσάς. Όχι το, όχι το κύριε Σταύρο, που... δεν εννοώ το Σταύρο. Για άλλους μιλάγα. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, εσείς που 6 μήνες, όσο διαρκούσε αυτή η δύσκολη, συγκρουσιακή διαδικασία με τους δανειστές μας, σιγοντάρατε τους πιο ακραίους από τους δανειστές στις πιο παράλογες εκ των απαιτήσεών τους. Εσείς που την πιο κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν από κρίσιμες αποφάσεις, πηγαίνατε στο Βερολίνο και ενώ λέγατε ότι φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, φοράγατε μάλλον τη φανέλα του Δουνουτού. Εσείς που βάζατε ακόμα και τους ευρωβουλευτές σας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταγγέλουν την Κομισιόν επειδή παίρνει το μέρος της Ελλάδας. Και που στα χρόνια της κρίσης, όσο κυβερνούσατε, αποδειχτήκατε βασιλικότεροι του βασιλέως. Εσείς λοιπόν τώρα έρχεστε εδώ και χύνετε μαύρο δάκρυ και λέτε ότι τα μνημόνια και πόσο κοινικοί είμαστε, αλλά ξέρετε, αλλάζετε τόσο γρήγορα αφήγημα και θέσεις, που στο τέλος ζαλίζετε και εμάς, ζαλίζετε και τους πολίτες, αλλά θα ζαλιστείτε κι εσείς. Διότι πριν από 5 μόλις μήνες, δεν ήταν πολύ, όταν φέρναμε εδώ στη Βουλή, μην συγχύζεστε, κάντε λίγο. Κώστα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσαβάρ, ήσυχα, δεν είναι, αλίμον. Εντάξει. Διότι πριν από 5 μόλις μήνες ήταν, κύριε Μητσοτάκη, όταν φέρναμε εδώ στη Βουλή την κατανομή εφάπαξ επιπλέον σύνταξης 620 εκατομμυρίων ευρώ το Δεκέμβριο του 2016, πριν από 5 μήνες, σε 1.600.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Και τι μας λέγατε τότε? Μας καταγγέλατε ότι προκαλούμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και βάζουμε σε κίνδυνο τη χώρα. Γιατί δεν συνοηθήκαμε με τους δανειστές, με τους οποίους εσείς είχατε μεγάλο πόνο ότι έπρεπε να συνοηθούμε. Και τι μας λέτε τώρα, εσείς ο ίδιος, 5 μήνες μετά, τα ακριβώς αντίθετα. Εσείς που καταψηφίσατε τότε, διότι ήταν διακινδύνευση για τη χώρα, επειδή δεν συνοηθήκαμε με τους δανειστές, μας λέτε τώρα,
Αφού δώσατε αυτά και εμείς τα καταψηφίσαμε, τώρα δώστε άλλα τόσα και το φέρνετε και ως τροπολογία χωρίς συνεννόηση. Καταψηφίσατε τότε αυτό που μπορούσε να δοθεί, διότι ήταν στην ασφάλεια του πλεονάσματος της χρονιάς του 16, όταν γνωρίζαμε την υπεραπόδοση, και τώρα έρχεστε και λέτε δώστε άλλο τόσο τώρα. Δεν πειράζει, χωρίς συνεννόηση και ας καταψηφίσαμε. Και ταυτόχρονα δεν ψηφίζετε τα αντίμετρα ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. Ενώ την ίδια στιγμή καταθέτεται τροπολογία για άλλα αντίμετρα που δεν έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. Εσείς που το Δεκέμβρη καταψηφίζατε λέγοντας ότι η μη συνεννόηση με τους δανειστές θέτει τη χώρα σε κίνδυνο. Ειλικρινά κύριε Μητσοτάκη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Και νομίζω ότι αυτή την αντιπολίτευση του ό,τι κάτσει και ό,τι λάχει και έτσι και γιουβέτσι, ό,τι να είναι, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Ή τα έχετε χάσει τελείως με το κλείσιμο της αξιολόγησης ή βρίσκεστε σε πανικό. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Σε πανικό, γιατί ξέρετε κάτι, ο φόβος τώρα μάλλον αλλάζει στρατόπεδο. Και τώρα που τελειώνει και με τη βούλα το παραμύθι της παρένθεσης, μάλλον φοβάστε, γιατί δεν ξέρετε τι ξημερώνει. Γιατί η ιστορία σας στα χρόνια των κυβερνήσεών σας και της λαιλασίας και της χροκοπίας είναι γεμάτη με σκάνδαλα, είναι γεμάτη με μίζες, είναι γεμάτη με ρεμούλες, είναι γεμάτη με θαλασσοδάνεια, είναι γεμάτη με συγκαλύψεις. Αυτό είναι που σας βάζει σε πανικό και φέρεστε σαν ξεβουβουλιασμένα κοτόπουλα. Γι' αυτό και δύο χρόνια τώρα επενδύεται σε ένα πράγμα. Στην παρένθεση. Στην αριστερή παρένθεση. Αλλά τελικά η μόνη παρένθεση που θα κλείσει και θα κλείσει σύντομα και είμαστε πιο κοντά από ποτέ για να κλείσει θα είναι η παρένθεση της Επιτροπίας, η παρένθεση των μνημονίων και της άρσης κυριαρχίας στην οποία εσείς οδηγήσατε τη χώρα αφού την λαιλατίσατε και τη χρεοκοπήσατε. Γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, προφανώς πιστεύω αυτό να το καταλαβαίνει και ο τελευταίος που μας ακούει, γιατί κάποιοι χρεοκοπήσανε και λαιλατίσανε τις δυνατότητες αυτής της χώρας. Γιατί κάποιοι την οδήγησαν σε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης. Γιατί κάποιοι τα χρόνια των παχαίων αγελάδων δεν αφήσανε καμία υποδομή για να μας προστατεύει στα χρόνια της κρίσης. Γιατί κάποιοι το υπερπλεώνασμα εκείνων των κερδών το κάνανε μίζες στο χρηματιστήριο, στα εξοπλιστικά, μίζες στα δάνεια των, στα μαύρα ταμεία των ταμείων των κομμάτων σας από τη Siemens. Μίζες. Δεν σας αρέσει να τα ακούτε αυτά, είναι τα ίδια και τα ίδια. Αλλά ο ελληνικός λαός αυτά τα ίδια και τα ίδια τα έχει καταλάβει. Και φοβάστε ότι πλέον θα έρθουν αποδείξεις και στις εξεταστικές επιτροπές, αλλά και στα δικαστήρια. Ήσυχα, κύριε Αντωνίου. Σας πω. Είναι προφανές λοιπόν. Να είστε καλά. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο στην ταμπαγκέρα και τα μέτρα. Και θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι θα αναφερθώ προφανώς όχι στο σύνολο της προπαγάνδας και των ψεμάτων που έχετε εξαπολύσει τις τελευταίες μέρες εσείς και μέσα ενημέρωση, αλλά στα δύο αυτά που είπα. Στα δύο. Θα αναφερθώ, θα σταθώ στα δύο βασικότερα εκ των ψευδών, στα δύο βασικότερα αφηγήματα της καταστροφολογίας. Στο λεγόμενο τέταρτο μνημόνιο και στην αμφισβήτηση των αντιμέτρων. Δεν θα αρκεστώ στο επιχείρημα ότι η ζωή θα μας δικαιώσει το 19, όπως είπα στην αρχή, αλλά θα εξηγήσω γιατί θα μας δικαιώσει το 19 και γιατί για άλλη μια φορά σας διαψεύσει. Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ότι τα αντίμετρα είναι αέρας, γιατί δεν χρειάζονται, όπως λέει η Συμφωνία, 3,5% να είμαστε μέσα στους στόχους 3,5% για να εφαρμοστούν, αλλά 5,5% για να εφαρμοστούν. Και το είπε και σήμερα από αυτό το βήμα.
Και είναι απολύτως προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ψεύδεται συνειδητά. Διότι δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ελληνικά να διαβάσει τι λέει το άρθρο, ούτε μπορεί να μην γνωρίζει στοιχειώδη μαθηματικά. Λέει λοιπόν το νομοσχέδιο ότι τα ισόπωσα αντίμετρα 1% του ΑΕΠ θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα το 19, υπό την προϋπόθεση ότι στο τέλος του 18 θα υπάρχει η πρόβλεψη, και όχι του Δουνουτού, του Δουνουτού και των ευρωπαϊκών θεσμών, όλων δηλαδή των εταιρών μας όπως πάντα, υπό την προϋπόθεση λοιπόν ότι στο τέλος του 18 θα υπάρχει η πρόβλεψη ότι είμαστε εντός των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος. Ποιος είναι ο στόχος? Πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ και όχι 5,5% του ΑΕΠ. Τι θα συμβεί λοιπόν αν όντως έχουμε 3,5 και παραπάνω? Θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα 1% αρνητικά μέτρα και 1% θετικά. Και τι θα έχουμε? 3,5 συν 1 μείον 1, πόσο κάνει? 5,5. 3,5 συν 1 μείον 1, 3,5. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στον γιο μου που πηγαίνει πρώτη δημοτικού, παρακαλώ, να του βάλω αυτή την άσκηση, είμαι βέβαιος θα την καταλάβει. Και θα την καταλάβει ο καθένας ο οποίος μας παρακολουθεί. Γιατί λοιπόν, γιατί εσείς που από κάτω φωνάζετε έλεος, γιατί εσείς? Αυτό το πολύ απλό. 3,5 συν 1 μείον 1. Ότι μας κάνει 3,5. Αφήστε τα τώρα, αφήστε τα. Απλά μαθηματικά, απλά μαθηματικά. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί παραπλανείτε τον ελληνικό λαό, να σας πω εγώ. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Είστε. Και μιλάτε για 5,5%. Πολύ απλά, ησυχία, κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το αποτέλεσμα του 2016 σε πρωτογενές πλεώνασμα είναι 4,2%. Και όταν λοιπόν εμείς βγάλαμε πλεώνασμα 4,2%, που τώρα ήρθατε και μας είπατε ότι κακώς το βγάλατε, λέει, 4,2%, μέχρι πρώτη μας λέγατε ότι θα εφαρμοστούν οι κόφτες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστούν οι κόφτες. Όταν λοιπόν το βγάλαμε, τι συνέβη? Προφανώς το επιχείρημά σας, πάνω στο οποίο βασίζεται και όλη η ρητορική ότι είναι αέρας κοπανιστός στα αντίμετρα, δηλαδή ότι δεν θα καταφέρουμε το 18 και το 19 να έχουμε πλεώνασμα πάνω από 3,5%, όχι απλά αποδυναμώθηκε, αλλά ουσιαστικά εξουδετερώθηκε. Διότι αν το 16, σε συνθήκες οικονομίας όπου είχαμε στασιμότητα, καταφέρνεις να πιάσεις 4,2%, πολύ πιο πάνω από το 3,5, τότε είναι προφανές ότι το 18, έχοντας 2 χρόνια που σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις η οικονομία θα έχει υψηλούς για τα δεδομένα μας ρυθμούς ανάπτυξης, πάνω από 2%, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πιάσεις πλεώνασμα και το στόχο πάνω από το 3,5%. Με 2 λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όταν η πραγματικότητα δεν μας αρέσει, αντί να αλλάξουμε την προπαγάνδα και τα επιχειρήματα της προπαγάνδας μας, αλλάζουμε την πραγματικότητα. Τα αντίμετρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αέρας κοπανιστός. Αέρας είναι τα λόγια σας και τα επιχείρηματά σας. Και όπως φαίνεται από την πορεία των πραγμάτων, όχι μόνο θα εξασφαλιστούν στο σύνολό τους τα αντίμετρα, γιατί θα εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων, αλλά με βάση τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών θα δημιουργηθεί και έξτρα δημοσιονομικός χώρος για το 2019 ύψους 660 εκατομμυρίων ευρώ και για το 2020 ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και για το 2021 ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για επιπλέον, το τονίζω αυτό, επιπλέον παρεμβάσεις ελαφρύσεων, επιπλέον των αντιμέτρων που σήμερα ψηφίζουμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο, στο μεγάλο ψέμα, το οποίο το κουβάλισε και στο Βήμα ο κ. Μητσοτάκης και
δυσκολεύτηκε να το κουβαλήσει, μας έφερε το νομοσχέδιο και είπε κουβαλάω τώρα το μνημόνιο που είναι βαρύ. Από την πρώτη στιγμή που άλλαξε το τροπάρι και είχαμε συμφωνία, Νέα Δημοκρατία μιλάει για τέταρτο μνημόνιο και μάλιστα χωρίς σηματοδότηση. Και σπεύσατε να οργανώσετε και μία ασύλληπτη εκστρατεία ψεύδους και παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Σε απόλυτο συντονισμό πάλι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σας στηρίζουν, αδιαφορώντας για την στοιχειώδη αντικειμενικότητα. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι καινούριο. Κάθε φορά που ξεδιπλώνατε τα ψεύδι σας, ο μηχανισμός προπαγάνδας σιγόνταρε. Και τι έλεγαν? Έρχεται τέταρτο μνημόνιο, δεν υπάρχουν αντίμετρα, όπως έλεγαν και προηγούμενα. Έρχεται ο κόφτης, αύριο οι εκλογές, πέφτει η κυβέρνηση. Θέλω έτσι ενδεικτικά να καταθέσω στα πρακτικά ορισμένους μόνο τίτλους των έγκυρων και έγκριτων εφημερίδων που από το 2015 και μετά βλέπουν μαζί σας την καταστροφή, ενώ πριν το 2015 ακριβώς οι ίδιοι έβλεπαν στη χώρα success story, μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάμε από τα πρόσφατα. 1η-3η 2017. Υπογράφουν τέταρτο μνημόνιο. 19η-3η 2017. Μας γυρίζουν στο 60. 25η-3η 2017. Όλοι οι δρόμοι, καλά τα νέα φυσικά έτσι, οδηγούν στις κάλπες. Τι πρωτότυπο. 29η-4η 2017. Αυτό είναι το νέο τέταρτο μνημόνιο. 7η-5η 2017. 4 δις ευρώ η ζημιά από το τέταρτο μνημόνιο. Και φυσικά σήμερα, τι θα έλεγαν σήμερα τα νέα, οφθαλμαπάτη τα νέα μέτρα. Δεν υπάρχουν. Τα αντίμετρα, με συγχωρείτε. Αλλά ξέρετε, επειδή πέρα από ψεύτες είσαστε και κουτοπώνηροι. Ξεχάσατε, καθίστε τώρα, θα γελάσετε. Ξεχάσατε τι ακριβώς λέγατε ένα χρόνο πριν. Τα ίδια ακριβώς λέγατε. Ένα χρόνο πριν, το Μάιο του 16. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τέταρτο μνημόνιο τελικά δεν το φέραμε τώρα. Το φέραμε το Μάιο του 16, όταν ο κύριος Μητσοτάκης και πάλι τότε ανακάλυπτε τέταρτο μνημόνιο και μάλιστα στις 11 Μαΐου 2016 είχε δηλώσει ότι το είχε διαβάσει κιόλας. Και τώρα μας το έφερε εδώ, πάνω στο βουλευτικό βήμα, στο κοινοβουλευτικό βήμα, λέγοντας ότι είναι πολύ βαρύ, αλλά είναι αυτό. Το Μάιο του 2016 το είχε διαβάσει. Χαλαρώστε, κάντε κυρία Βούλτευση. Χαλαρώστε, κυρία Βούλτευση. Επιχειρήματα λέμε, θα αντικρούσετε αν έχετε ησυχία. Τη δυνατότητα. Τέσσερις μέρες μιλάμε εδώ, ατελείωτα, λίμων. Ενώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι λέγανε τότε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σας λιβανίζουν? Έσπευδαν να παρουσιάσουν και να τρομοκρατήσουν με ανάλογα πρώτο σέλιδα τον ελληνικό λαό ότι με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης η κυβέρνηση είχε φέρει από τότε το τέταρτο μνημόνιο. Και βεβαίως την ενεργοποίηση του κόπτη, του κόφτη, που ήσασταν απολύτως βέβαιοι ότι θα ενεργοποιηθεί. 24/4/2016. Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Ορίστε. 24/4/2016. Ελεύθερος τύπος. Τέταρτο μνημόνιο και 9 δις μέτρα. Τα ίδια λέγατε. Μα τα ίδια λέγατε. Ένα χρόνο τα ίδια λέτε. 25/5. Πόσο θα πληρώσουμε το υπερμνημόνιο Τσίπρα. Από τότε. Και φυσικά 7/7/16. Όμοιροι του κόφτη οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κόβονται οι μισθοί στο δημόσιο από το 2017, διότι ενεργοποιεί το κόφτη. Αυτά λέγατε τόσο καιρό. Αυτά λέγατε τόσο καιρό. Ήσυχα, ήσυχα. Τελικά, κύριε Μητσοτάκη, ένα ερώτημα έχω στο μυαλό μου. Τελικά, αυτό το τέταρτο μνημόνιο πόσες φορές θα ψηφιστεί σε αυτή τη χώρα? Και τι εννοείται
Τι εννοείτε όταν λέτε τέταρτο μνημόνιο, θα μας εξηγήσετε? Μήπως τελικά εννοείτε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής? Αυτό εννοείτε? Αυτό εννοείτε? Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αν μετρούσαμε για μνημόνιο κάθε μεσοπρόθεσμο που έχετε φέρει εσείς όσο κυβερνούσατε από το 10 ως το Δεκέμβρη του 2015, το Γενάρη του 2015, σήμερα δεν θα ήμασταν στο τέταρτο, θα ήμασταν στο 400ο μνημόνιο και θα κρατούσαμε κι άλλα 10 καβάτσα. Όμως το παραμύθι σας έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει δράκο. Αλλά για να σοβαρευτούμε. Τι είναι το αφήγημα του τετάρτου μνημονίου για τη Νέα Δημοκρατία? Ένα αφήγημα το οποίο, όπως καταλάβατε, το έχει εδώ και ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω. Για την ακρίβεια πρόκειται για την πολιτική σας φαντασίωση. Είναι η εγγύηση που πασχίζατε να δώσετε στους δανειστές, προσπαθώντας να τους πείσετε ότι εσείς ήσασταν πρόθυμοι να υλοποιήσετε ένα ακόμα μνημόνιο για να τους πείσετε να μας το φορτώσουν, μήπως και καταφέρετε με αυτόν τον τρόπο να επιστρέψετε στην εξουσία. Και αφού αυτό δεν το καταφέρατε, σήμερα απλά εκτίθεστε. Διότι το μόνο που υπάρχει στο τραπέζι είναι μια ισορροπημένη συνολική συμφωνία που κλείνει τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος και ταυτόχρονα ανοίγει και την προοπτική μιας συνολικής λύσης ό,τι αφορά το χρέος. Και τι παίρνουμε, μας λέτε, από αυτή τη συμφωνία? Να παριθμίσουμε λοιπόν τι παίρνουμε. Πρώτον, παίρνουμε την προβλεπόμενη δόση. Δεύτερον, όπως εξήγησα και πιο πριν, αντίμετρα ισόποσα για το 2019 και για το 2020, σχεδόν 2 και 2 δις, 4 δις. Και επιπλέον, δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 5,5 δις από το 19 μέχρι το 2021. Και αυτά τα 5,5 δις θα πάνε σε κοινωνικές δαπάνες για τη στήριξη των ασθενέστερων και όχι βεβαίως για εξυπηρετήσεις όπως συνήθιζαν να κάνουν προηγούμενες κυβερνήσεις. Τρίτον, και ίσως το κυριότερο, παίρνουμε αυτό το οποίο εσείς θεωρούσατε δεδομένο από το 2012, αλλά τελικά από ό,τι η ίδια η ζωή έχει αποδείξει δεν ήταν και τόσο δεδομένο. Και αναφέρομαι στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα οδηγήσουν στη θετική μελέτη βιωσιμότητας και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα αποτελέσει και το πράσινο φως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εντάξει και τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και θέλω εδώ να επαναλάβω κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει τα απαιτούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι γνωστό σε όλους αυτό. Είναι προφανές ότι δεν αποτελούσε επιλογή μας αυτό το μείγμα πολιτικής. Το ζητούσε λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν έχουμε την θετική εξέλιξη που όλοι επιθυμούμε να έχουμε και πάρουμε τη λύση για το χρέος, θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Αν όμως δεν έχουμε τη θετική εξέλιξη, με ευθύνη κάποιον στην Ευρώπη, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει. Και θέλω να το πω και πέφτει εδώ στη Βουλή, ότι δεν θα συμμετάσχει. Και αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετάσχει, έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει για μας και η δέσμευση, η απέτηση και η δέσμευση για να υλοποιήσουμε το 2019 και το 2020 αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν, τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του προγράμματος, το Σεπτέμβριο του 2018, ουσιαστικά μέτρα για το χρέος, μέτρα για το χρέος που θα μας οδηγήσουν σε οριστική έξοδο από την κρίση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα αυτά θα αποσυρθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και το γνωρίζει αυτό
Το γνωρίζει αυτό. Παρακαλώ. Το γνωρίζουν αυτό και οι πιστωτές μας. Παρακαλώ πολύ. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, το γνωρίζει και το σώμα. Παρακαλώ πολύ. Τώρα όμως που εσείς διαμαρτύρεστε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε τη συνυπογραφή ενός κειμένου από τρεις επικεφαλείς κοινοβουλευτικών ομάδων της αριστεράς, των πρασίνων και των σοσιαλιστών, οι οποίοι ουσιαστικά ζητούσαν άμεσα στις 22 του μηνός, στις 22 του Μάη, στο επόμενο Eurogroup, να έχουμε θετική έκβαση και όχι μόνο να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά να δοθούν και τα μέτρα για το χρέος τα απαραίτητα που θα δώσουν τη λύση διεξόδου, που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Δούνου του να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και στην ΕΚΟ του να δώσει το πράσινο φως για τα ελληνικά ομόλογα. Και ήταν μια βαρισίμανη τοποθέτηση αυτή. Τριών σημαντικών ομάδων, πολιτικών ομάδων. Εσείς κύριε Μητσοτάκη, δεν λέω για το Λαϊκό Κόμμα. Αφήστε το Λαϊκό Κόμμα που συμμετέχετε. Η δικιά σας η θέση ποια είναι? Εγώ δεν καταλάβω. Εγώ άκουσα σήμερα εδώ να μας λέτε ότι μην πανηγυρίζετε, διότι είναι κάτι το οποίο μας το είχαν υποσχεθεί από το 12. Χαιροπολί, αλλά από το 12 αυτή η υπόσχεση δεν έγινε πράξη. Και εσείς βγαίνατε μαζί με τον κύριο Σαμαρά και ζητάγατε πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Λέγατε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Τα ξεχνάμε αυτά? Δεν λέγατε ότι δεν είναι το πρόβλημα το χρέος? Ότι το χρέος είναι βιώσιμο? Και ότι θα μας δώσουν κάποια πιστοποιητικά βιωσιμότητα οι δανειστές? Και γέλαγε όλοι οι οικουμένοι. Ποια είναι η θέση σας? Τη θέση σας δεν μας την είπατε. Τι κάτι ακόμα. Εγώ με θάρρος, με ευθύνη, με παρησία, και δεν τα λέω άλλα μέσα και άλλα έξω, όπως εσείς βγαίνετε μέσα και λέτε καταστρεφόμαστε, αλλά πάτε στο LSE και λέτε η χώρα θα βγει στις αγορές, γιατί αυτό είπατε προχθές. Στο LSE προχθές είπατε ότι η χώρα θα βγει στις αγορές σύντομα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχει τόσο καλά επιτόκια, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι τόσο φιλικός στους δανειστές, αλλά με εσάς θα έχει καλύτερα. Αυτό είπατε. Αλλά έξω, αλλά μέσα. Εγώ λέω τα ίδια. Και αυτό που λέω στη Βουλή, ότι τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν αν δεν πάρουμε το χρέος, το λέω και στη Λαγκάρντ, το λέω και στη Μέρκελ, το λέω σε όλους. Εσείς τι είπατε σε αυτούς, αν σας ρωτήσανε, αν σας ζητήσανε δέσμευση αν θα τα εφαρμόσετε? Την ίδια στιγμή που εγώ λέω δεν θα εφαρμοστούν αν δεν έχουμε χρέος, εσείς λέτε μόνο θα εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν. Είτε πάρουμε χρέος, είτε δεν πάρουμε χρέος, γιατί ούτως ή άλλως ποτέ δεν διεκδικήσατε το χρέος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη. Τολμάτε λοιπόν εσείς και μιλάτε για καταστροφή και τέταρτο μνημόνιο, που είχατε δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα 4% και 4,2% στο 2030. Και μας λέτε τώρα ότι δήθεν θα διαπραγματευόσαστε χαμηλότερα. 4 χρόνια τι κάνατε? Τα αφήνατε να αυγατήσουν. Μιλάτε εσείς που πήρατε το χρέος 120% του ΑΕΠ και το εκτινάξατε στο 180% του ΑΕΠ. Και όλα αυτά αφού κάνατε το PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία και τους μικροαμολογιούχους. Μιλάτε εσείς που πήρατε την ανεργία στο 11% και τη φτάσατε στο 27% όταν αναλάβαμε εμείς. Που πήρατε το ΑΕΠ στα 230 δις και το παραδώσατε στα 180 δις. Χάσατε το 25% του ΑΕΠ. Και μιλάτε εσείς για ύφεση και καταστροφή. Και χρεώνετε την καταστροφή στη σημερινή κυβέρνηση. Μιλάτε εσείς για διόγκωση του ιδιωτικού χρέους που κατορθώσατε σε μία διετία να διπλασιάσετε τα κόκκινα δάνεια, τα οποία επί των ημερών σας έφτασαν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ενώ το κάνατε αυτό, όχι απλά δεν πήρατε καμία μέρημνα για τον περιορισμό τους, αλλά ήσασταν έτοιμοι να προκαλέσετε μεγαλύτερο χάος. Αρνηθήκατε την επέκταση του νόμου Κατσέλη, ο οποίος θα έλυγε στο τέλος του 2014. Δεν ενδιαφερθήκατε κατ' ελάχιστο ούτε για τα νοικοκυριά, ούτε για την αγορά που στέναζε, ούτε καν για την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, που τόσο πολύ κόπτεστε. Το μόνο που σας ένοιαζε ήταν να ταΐζετε τις τράπεζες με τα χρήματα των ανακεφαλοποιήσεων, ώστε αυτά να καταλήγουν στις τσέπες των ημέτερών σας, στο γνωστό τρίγωνο της διαπλοκής.
για να συνεχίσουν να σας λιβανίζουν οι ολιγάρχες με τα πρωτοσέλιδά τους. Και έχετε και το θράσος να μιλάτε για μας, που τώρα που πάει να σπάσει, όποτε πάει να σπάσει ένα κλειστό κύκλωμα, εσείς βγαίνετε και φωνάζετε. Όπως κάνατε με την αδειοδότηση του νόμου Παπά, ο οποίος διαρκώς λέτε ότι έχει καταπέσει από το στένο. Αυτό που έχει καταπέσει δεν είναι ο νόμος Παπά, ισχύει ο νόμος Παπά. Αυτό που έχει καταπέσει είναι το ποιοι θα δίνουν τον αριθμό των αδειών. Και βγήκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εσείς κόπτωσταν. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Το οποίο εσείς αγωνιούσατε να βγει το ΕΣΟΡΟΥ και ακόμα περιμένουμε. Ελπίζω όμως ότι ο ελληνικός λαός έχει πλήρη συνείδηση του τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Μητσοτάκη. Και συνεχίζεται σήμερα λοιπόν αμετανόητη. Και όταν φέραμε τον νόμο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που θα ελαφρύνει από δυσβάστακτα χρέη σχεδόν 400.000 επιχειρήσεις, τον καταψηφίσατε, κύριε Μητσοτάκη, που κόπτεστε για την κοινωνία και για την επιχειρηματικότητα. Και μας κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο. Και εσείς, συνάδελφοι, για μας τα αντίμετρα όμως, στα οποία αναφέρθηκα πιο πριν εκτενώς, δεν είναι ο τρόπος για να πετύχουμε μια απλή δημοσιονομική εξισορρόπηση. Ούτε αποτελούν παροχές, όπως κάποιοι θα έλεγαν, για τη συντήρηση εκλογικού κοινού. Τα αντίμετρα για μας είναι οδοδείκτης, αλλά και μια στρατηγική επιλογή, θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι είναι στρατηγική επιλογή προοπτικά να αποτελέσουν τη βάση για την οικοδόμηση κοινωνικού κράτους. Στρατηγική επιλογή για την αύξηση του κοινωνικού μισθού, ώστε παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς να συγκροτήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο αποτελεσματικής κοινωνικής προστασίας και να το κάνουμε αυτό πέρα και κόντρα στις δικές σας επιλογές του παρελθόντος. Ξέρετε, παραλάβαμε τον Γενάρη του 2015 τον προϋπολογισμό προνοίας στα 780 εκατομμύρια ευρώ. Το 2016 αυξήσαμε κατά 50 εκατομμύρια ευρώ, τόσο μπορούσαμε. Φέτος ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Το 2019 ξέρετε πόσο θα είναι ο προϋπολογισμός πρόνοιας που τον παραλάβαμε στα 780 εκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια 776 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ελάχιστη μεταβολή του προνοιακού προϋπολογισμού στην εξαετία 15-20 θα φτάσει στο 245%. Να λοιπόν, γιατί, κύριε Μητσοτάκη, όσο και αν έχετε προστασία από μίμια και διαπλοκή, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσετε κοινωνική δυναμική. Γιατί μπορεί για εσάς η ενίσχυση των χαμηλών στρωμάτων και τα αντίμετρα εδώ να είναι φερετζές, αλλά για χιλιάδες συμπολίτες μας, όταν θα έρθει η ώρα, είναι σημαντική ενίσχυση και ανακούφιση. Και μάλιστα ανακούφιση και ενίσχυση για στρώματα που ήταν σχεδόν πάντα στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Για στρώματα που δεν τα φάγανε μαζί σας, όπως έλεγε ο κύριος Πάγκαλος. Τότε, την περίοδο που υπήρχαν λεφτά, που αντί να δημιουργήσετε όρους κοινωνικής προστασίας, τα τρώγατε δεξιά και αριστερά σε μίζες και θαλασσοδάνεια. Και τι τα κάνατε αυτά τα σπίτια, αυτά τα χρήματα? Καλό, γλώσσα λανθάνουσα, πήγα να πω ότι τα κάνατε σπίτια. Και σπίτια τα κάνατε και offshore τα κάνατε. Όλα τα κάνατε. Αλλά κοινωνική προστασία δεν κάνατε. Εμείς όμως δεν φτιάχνουμε δίκτυ κοινωνικής προστασίας, όπως είναι η αντίληψη νεοφιλελεύθερη για το πώς θα πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης. Εμείς μόνο για το 2017 προβλέψαμε στον προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και αυξήσαμε και τα 300 εκατομμύρια σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής στενότητας τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Και στην ίδια κατεύθυνση σκοπεύουμε να κινηθούμε και στον προϋπολογισμό του 2018, τον οποίο από τώρα σας λέω ότι θα τον καταψηφίσετε φυσικά, γιατί θα δίνει
χρηματοδότηση στο κοινωνικό κράτος που εσείς θεωρείτε άχρηστο. Γι' αυτό και βγαίνετε δεξιά και αριστερά και λέτε συσίτια. Γι' αυτό και υποβαθμίζετε. Είναι και ιδεολογική η αντίθεσή σας σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Κάποιος βουλευτής, άκουσα, είπε ένα ωραίο, ότι σε κάποια σχολεία των βορείων προαστίων τα λένε δείπνο, αλλά στα σχολιά των φτωχών τα λένε συσίτια, υποτιμητικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2019 λοιπόν, ήσυχα, παρακαλώ. Και από το 2019 για κάθε χρονιά, παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία. Το 2019 λοιπόν προχωράμε με ακόμη πιο φιλόδοξες ενεργητικές πολιτικές για αυτά τα κοινωνικά στρώματα. 600 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση ενοικίου που θα αφορά πάνω από 600.000 νοικοκυριά που θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν από 50 έως 150 ευρώ το μήνα, δεν είναι μικρό πράγμα. Τα 260 εκατομμύρια για επιδόματα πρώτου και δεύτερου τέκνου δεν είναι μικρό πράγμα. Τα 240 εκατομμύρια για το μηδενισμό ή την μείωση, την ελαστικιστοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης δεν είναι μικρό πράγμα. Τα 300 εκατομμύρια για τη στήριξη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων δεν είναι μικρό πράγμα. Τα 260 εκατομμύρια για προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας είναι χρήσιμα. Τα 190 εκατομμύρια για την επέκταση των γευμάτων που λέτε εσείς απαξιωτικά συσίτια δεν είναι μικρό πράγμα. Ρωτήστε, ρωτήστε τις περιοχές όπου ήδη το εφαρμόζουμε. Τα 140 εκατομμύρια για τη δημιουργία νέων μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης για να μπορούν περισσότερα παιδιά, η πλειοψηφία, να πηγαίνει στους παιδικούς σταθμούς δεν είναι μικρό πράγμα. Και από την άλλη μεριά και τα θετικά μέτρα του 20, 877 εκατομμύρια για τη μείωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%. 461 εκατομμύρια για τη μείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 29% στο 26%. 209 εκατομμύρια για τη μείωση του έμφυα, η οποία θα είναι στοχευμένη στα χαμηλότερα εισοδήματα. 368 εκατομμύρια για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και αρνείστε να τα ψηφίσετε. Γιατί για σας είναι αέρας, κοπανιστός. Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνετε την πολιτική ευθύνη. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε στο τελευταίο σκαλοπάτι. Συμφωνία αυτή δεν αρνείται κανείς, δεν αμφισβητεί, όχι ότι έχει δυσκολίες. Ανοίγει όμως ένα δρόμο μπροστά μας. Αποτελεί, θα έλεγα, μια αποφασιστική καμπή. Διότι δεν έχουμε μπροστά μας, επαναλαμβάνω, την ολοκλήρωση άλλης μιας αξιολόγησης, αλλά μια ολοκληρωμένη λύση επιτέλους. Και βεβαίως με αυτή τη συμφωνία εισερχόμαστε πλέον σε μια περίοδο σταθερότητας και υψηλής ανάκαμψης που τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξαναδεί η ελληνική οικονομία. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Αυτές είναι οι προβλέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπορεί αυτό να σας απογοητεύει. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό επιβεβαιώνεται ήδη στην αγορά. Και το γνωρίζετε καλά ότι επιβεβαιώνεται στην αγορά. Ήδη η τιμή των ελληνικών ομολόγων είναι στη χαμηλότερη τιμή τους από την έναρξη της κρίσης και μετά, το 2009. Ήδη οι αγορές χρήματος, τις αγορές χρήματος ακολουθούν και οι προτάσεις και το ενδιαφέρον για παραγωγικές επενδύσεις. Στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Κίνα είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω το μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπου οι επιχειρηματικοί κολοσσοί, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη χώρα, δήλωσαν και δηλώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις στον τόπο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και θα σας πω γιατί. Γιατί ο στόχος μας, ο στρατηγικός, αλλά και η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό, ήταν να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση
και από τη σκληρή Επιτροπή των Μνημονίων όπου εσείς την οδηγήσατε αφού τη χρεοκοπήσατε. Όχι με κάθε κόστος, γι' αυτό και δώσαμε μεγάλη μάχη για τα εργασιακά, για τα αντίμετρα. Γι' αυτό και διαπραγματευτήκαμε σκληρά ξανά και ξανά όταν εσείς φωνάζατε κλείστε όπως όπως, αλλά αυτός ήταν και είναι ο στόχος, να βγάλουμε τη χώρα από την Επιτροπή. Και οι θετικές εξελίξεις για την προσέλκυση επενδύσεων και για έξοδο στις αγορές αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάκτηση της οικονομικής μας κυριαρχίας και για την έξοδο από την κρίση. Και ξέρετε, είναι κρίσιμο πράγμα η διαχείριση της ανάκαμψης να γίνει με αναδιανεμητικό και προοδευτικό πρόσημο για να διαχειριστούν τα ωφέλη στο σύνολο της κοινωνίας, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην είναι συνώνυμη της συντριβής, της εργασίας και της κοινωνίας. Αυτό είναι το διαφορετικό δικό μας σχέδιο. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που για μας η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά αποτέλεσε τη μητέρα των μαχών. Και τελικά είχαμε τη δυνατότητα, έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις, να αποκρούσουμε φιλεργοδοτικές απαιτήσεις για κατοχύρωση του δικαιώματος της ανταπεργίας ή για την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων από 5 σε 10%. Διότι το δικό μας πολιτικό σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ανάκτηση της εργασίας. Την ανάκτηση της εργασίας από τη μια μεριά και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων από την άλλη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε σε ένα νέο πεδίο. Και αυτό το νέο πεδίο απαιτεί πολιτικό σχέδιο, απαιτεί τόλμη, απαιτεί και συγκρούσεις. Και αυτό το σχέδιο έχει τους εξής συγκεκριμένους άξονες. Πρώτον, στηρίζεται στην ενίσχυση των επενδύσεων. Δεύτερον, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τρίτον, στη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας. Τέταρτον, στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, οι επιστήμονες, οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πέμπτον, στις μεγάλες δημοκρατικές θεσμικές τομές που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Από το Σύνταγμα μέχρι τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τέλος, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, του παραδοσιακού κοινωνικού κράτους, της παιδείας, με την μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη είναι έτοιμη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και με τη συνολική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και την ενίσχυση του λυκείου. Βεβαίως και την υγεία, με την συνέχιση της σκληρής δουλειάς που γίνεται για την ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά και με την εμβληματική μεταρρύθμιση που προωθούμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο δικός μας στρατηγικός στόχος, αλλά ταυτόχρονα και καθήκον, και επανέλαβα, είναι καθήκον και πατριωτικό και κοινωνικό και προοδευτικό και αριστερό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε, είναι να οδηγήσουμε τη χώρα με ασφάλεια έξω από το καθεστώς των μνημονίων και να στήσουμε τη χώρα ξανά στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις. Και κατόπιν να μπορούμε με μεγαλύτερη ελευθερία όλοι και χωρίς εξαναγκασμούς και στρεβλώσεις να δουλέψουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον του τόπου. Τούτες τις μέρες, με την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας, αυτή η προοπτική για πρώτη φορά έρχεται κοντά. Η προοπτική εξόδου, αλλά και η δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο από αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Πέρα και έξω από τον παραδοσιακό πελατιασμό, αλλά και μακριά από τις αιμονές του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή η προοπτική είναι εξαιρετικά σημαντική. Και αν θέλετε, εμείς γι' αυτό ζητήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015 ξανά, λέγοντάς του την αλήθεια, και δεν αξιοποιήσαμε την προηγούμενη εντολή για να εξαντλήσουμε την τετραετία τότε που ξέραμε ότι έχουμε ένα μνημόνιο, το φέραμε μπροστά στον ελληνικό λαό, και γι' αυτό ρηχτήκαμε σε αυτή τη μάχη. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε και θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις δυσκολίες, παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις θυσίες, παρά τον οριμαγδό και τον καθημερινό επικοινωνιακό πόλεμο, κατά βάθος
ξέρει ένα πράγμα. Ξέρει πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι σκοπό έχουμε. Ξέρει ότι δεν είμαστε αλάνθαστοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ξέρει ταυτόχρονα ότι δεν είμαστε ούτε προφυρογέννητοι, ούτε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε παιδιά της διαπλοκής. Και δεν έχουμε δίπλα μας, στον πολιτικό μας βίο και στην πολιτική μας διαδρομή, ούτε τη Siemens, ούτε την Novartis, ούτε τα εξοπλιστικά, ούτε τις λίστες της φοροδιαφυγής. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που παρά τις απογοητεύσεις ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα το παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε. Όσο καλύτερα μπορούμε, όσο καλύτερα γινόταν στις συνθήκες χρεοκοπίας που παραλάβαμε τον τόπο. Και εμείς στο τέλος δεν θα τον διαψεύσουμε τον ελληνικό λαό. Θα τα καταφέρουμε.